Πρώτα στην ευρύτερη ζώνη, το πάνω από 60%, 61%, που μας είπατε ότι δεν υπάρχει προστασία. Μας είπατε ότι είναι χαμηλό το εισοδηματικό κριτήριο, ότι δεν ξέρουμε την πραγματική ελληνική κοινωνία και πολλά άλλα. Για να μπει σε αυτή τη ζώνη, το 1,7 που διαπραγματευτήκαμε, για να φτάσει πάνω από το 60%, το εισόδημα το οικογενειακό με δύο παιδιά είναι πάνω, πολύ πάνω από 35.000. Τα φορολογητέα οικογενειακά εισοδήματα, τι ήτανε το προηγούμενο χρόνο, για να δούμε ποιους προστατεύουμε και ποιους δεν προστατεύουμε και να δούμε ποιος έχει μια αίσθηση της ελληνικής κοινωνίας και ποιος δεν έχει. Μέχρι 23%, 23.000, μέχρι 23.000 δηλώνανε 85,5% του πληθυσμού. Μέχρι 29.000 δηλώνανε 90%. Και μέχρι 35.000, 94%. Εγώ να σας το δώσω ότι επειδή υπάρχει μετά από 40 χρόνια διακυβέρνηση Πασό και Νέα Δημοκρατία, μεγάλη φοροδιαφυγή στο εισόδημα και αυτοί οι αριθμοί είναι λίγο τσιμπημένοι. Να το δεχτώ αυτό. Αλλά μην μου πείτε λόγια ότι γίνεται μια δραματική αλλαγή. Μη μου πείτε ότι έχουμε αλλάξει τελείως ποιοι μπορούν να μπουν και έχουμε δημιουργήσει ένα νέο καθεστώς που δεν προστατεύεται κανένας και οι μεσαίες τάξεις, 94% οι μεσαίες τάξεις, αυτούς υποστηρίζετε. Και άρα να είμαστε ξεκάθαροι ότι εδώ όχι μόνο οι μεσαίες και αλλά οι υψηλές μεσαίες τάξεις μπορούν να μπουν σε αυτό το νόμο. Το ξέρετε και νομίζω τα νούμερα αυτά που σας είπα το αποδεικνύουν. Τι δικλείδες ασφαλείας έχουν αυτοί που είναι στη μεγάλη ζώνη? Έχουν τρεις. Το πρώτο είναι ότι μπορεί να το συζητήσετε μεταξύ σας. Σας ευχαριστώ. Μια που και ο πρόεδρος είναι πιο ήρεμος. Η πρώτη δικλίδα. Ότι αν είχες ένα σπίτι 100.000, που τώρα είναι 50.000, αυτό το 50 και είναι η εμπορική αξία τώρα είναι 50.000, θα υπάρχει διαγραφή σε 3 χρόνια 50.000 και αυτό θα χτυπήσει τις τράπεζες. Υπάρχει κούρεμα, να εξηγήσετε στον κύριο Καραθανασόπουλο. 50.000 κούρεμα θα υπάρχει σε αυτό που είχε σπίτι 100.000 και τώρα είναι 50.000. Και θα πληρώνει για να μην έχει άλλο βάρος η τράπεζα με βάση τι θα έπαιρνε η τράπεζα αν έκανε αναγκαστική το πουλούσε το σπίτι. Και δηλαδή θα μπορούσε να ήταν να πλήρωνε 600 ευρώ, τώρα μπορεί να πληρώνει 400 ευρώ. Αυτό είναι η πρώτη δικλίδα. Δεύτερη δικλίδα, ο κώδικας δεοντολογίας που θα υπάρχει από την Τράπεζα Ελλάδας, που θα μπορεί να πάει αυτός που χρωστάει στην τράπεζα και αν είχε καλή συμπεριφορά να μπορεί να το προστατεύει η τράπεζα ακόμα και αν δεν μπορεί να πληρώσει το λιγότερο, τη λιγότερη δόση. Η δεύτερη δικλίδα. Εκτός άμα μου πείτε όλοι εσείς εδώ ότι δεν ξέρετε κανέναν που έχει πει είτε στις 100 δόσεις που λέτε αλλά στον νόμο Κατσέλη που είχε λεφτά και δεν το ξεπληρώνει. Εκτός άμα μου πείτε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση άνθρωποι που έχουν λεφτά να πληρώσουν που δεν πληρώνουν. Αυτή είναι η θέση σας. Ότι πρέπει να διαφορήσουμε για αυτούς. Ότι πρέπει να μην έχουμε ιεραρχήσεις. Δηλαδή τι είναι αυτό που μας προτείνετε σε μια χώρα με ανθρωπιστική κρίση. Ότι αυτούς που δεν προστατεύουμε τώρα που έχουν αυτά τα χρήματα είναι πιο σημαντικοί από τους ανθρώπους που πάνε στα νοσοκομεία και τα νοσοκομεία ζορίζονται με τα ακριβά φάρμακα να μπορούν να τα βγάλουν σε πέρας. Αυτό λέτε. Είναι πιο σημαντικοί. Κύριε, μιλάω και... Καλό. Είναι μια συμπεριφορά που πραγματικά... Παρακαλώ κύριε. Δεν αφορούσε εσάς. Ναι, αλλά μιλάει... Μιλάει προς εμένα. Ναι, ναι. Να πάω.
κάθετε πάνω, να ξεκουραστείτε λιγάκι και να πάτε να μιλήσετε με την έδρα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Όχι όταν μιλάω εγώ να μιλάτε κατευθείαν από αυτό. Παρακαλώ. Λοιπόν, άρα ποια είναι το πιο σημαντικά. Παρακαλώ. Ποιο είναι το πιο σημαντικό. Η ανθρωπιστική κρίση, τα νοσοκομεία, οι πρόσφυγες. Ή πρέπει να είναι απόλυτη προστασία ακόμα και σε αυτούς που δεν είναι καλοί πληρωτές. Νομίζω δεν ισχύει αυτά που, ισχύουν αυτά που λέτε. Πάμε τώρα στην άλλη ζώνη που είναι για τους, το 25%. Όπου εκεί υπάρχει απόλυτη προστασία και αν δεν μπορούν να πληρώσουν έρχεται το κράτος να πληρώσει. Και επειδή άκουσα συγκρίσεις με τι έκανε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, να σας διαβάσω κάτι από τον κύριο Κατάινεν πριν από ένα χρόνο, 21 Οκτωβρίου του 2014, που σε μια ερώτηση του κυρίου Παπαδημούλη που λέει τι έχουν συμφωνήσει με την κυβέρνησή σας. Αφού λέει ότι τα άλλα είναι προσωρινά μέτρα, καταλήγει ο κύριος Κατάινεν ότι στο πλαίσιο του προγράμματος προσαρμογής οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν να καταρτήσουν ένα συνεκτικό σχέδιο για τη δημιουργία δικτύου κοινωνικής ασφάλειας με βάση εισοδηματικά κριτήρια υπέρ των κοινωνικά αδύναμων ιδιοκτητών κατοικιών. Αυτό συμφωνήσαμε. Αυτό που γίνεται σε αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό που το νομοσχέδιο. Ναι. Παρακαλώ κύριε Χατζηδάκη. Λέει ο κύριος Κατάινεν, γνωρίζετε, κύριε Χατζηδάκη, γιατί κύριε δεν ακούτε, επειδή σας απασχολεί. Παρακαλώ. Ο κύριος Βρούτσης, ότι λέει όλα τα άλλα. Παρακαλώ. Είναι προσωρινά, όλα είναι προσωρινά και θα έχουμε αυτό το κοινωνικό δίκτυο προστασίας. Ναι. Λοιπόν, άρα και αυτό καταραίει. Αυτά που κάνω εμείς τα είχατε συμφωνήσει εσείς και σας τα λέει ο κύριος Κατάινεν. Ναι, θα μας τα πείτε μετά. Λοιπόν, κύριε Χατζηδάκη, παρακαλώ. Θα άρα έχετε εσείς το λόγο και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο δικός σας. Μην διακόπτετε. Εντάξει. Αλλά η διακοπή δεν επιτρέπεται. Κανένα προσωπικό. Εξήγησα τι είπε ο κύριος Κατάινεν. Τι είχε συμφωνήσει η δικιά σας κυβέρνηση. Αυτό είναι. Δεν είναι προσωπικό. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν. Τι κάνει αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό το νομοσχέδιο προσπαθεί να μοιράσει το βάρος της αναπροσαρμογής ανάμεσα στις τράπεζες που υπάρχει κούρεμα, ανάμεσα στους δανειολήπτες που μπορούν να πληρώσουν και στους φορολογούμενους. Και μη μου πείτε γιατί δεν πληρώνει και το κράτος και το άλλο κομμάτι στο κάτω 25%. Γιατί αν γίνει αυτό θα χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερη ανακεφαλοποίηση που όπως καταλαβαίνετε αυτή η ανακεφαλοποίηση πάλι από τους φορολογούμενους έρχεται. Γιατί εμείς έχουμε δανειστεί από το ESM που θα τα δώσει τα λεφτά στο ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ που θα γίνει η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Άρα νομίζω ότι αυτό το νομοσχέδιο μοιράζει πολύ καλά αυτό το βάρος ανάμεσα στους τρεις παίκτες. Τους φορολογούμενους, τους δανειολήπτες και τους τραπεζίτες. Τώρα, αυτό είναι για αυτό το νομοσχέδιο. Το κυρίαρχο όμως είναι αν η κυβέρνηση πάει καλά με τον οδικό της χάρτη. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Είχα πει και είχαν πει και πολλοί άλλοι ότι έχουμε ένα οδικό χάρτη. Ένα οδικό χάρτη που αρχίζει με την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, τελειώνει, συνεχίζεται με το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης και τελευταία τελειώνει με τη συζήτηση για το χρέος. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο σχέδιο που εκπληρώνεται βήμα-βήμα. Με κόστος, με συμβασμούς, με πράγματα που δεν θα θέλαμε να κάνουμε εμείς, αλλά συγχρόνως έχει τη δυνατότητα υπό όρους να βγάλει αυτή τη χώρα από αυτή την κρίση. Γιατί είναι προς τιμή μας ότι αυτή η ανακεφαλοποίηση για πρώτη φορά συνδυάζεται με την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων.
Όπως θα δείτε, έχουμε συμφωνήσει και μια στρατηγική για όλα τα κόκκινα δάνεια που τα αποτελέσματα θα τα δείτε στις επόμενες εβδομάδες. Άρα είναι μια ολοκληρωμένη πολιτική που προσπαθεί να ελευθερώσει τη συμπιεσμένη ζήτηση που υπάρχει σε αυτή την οικονομία, να μπορεί ο κόσμος να ξαναβάλει τα λεφτά του στις τράπεζες, να μπορεί ο κόσμος να καταναλώσει αυτός που φοβάται, να μπορούν οι επενδυτές να ξαναεπενδύσουν, για ένα λεπτό θα θέλησω μόνο κύριε Πρόεδρε, και θα μπορέσουν μετά να μας δώσει το χώρο και το χρόνο για να μπορεί να ξεδιπλωθεί η στρατηγική μας για την ανάπτυξη που θα παρουσιάσουμε στους θεσμούς το Μάρτιο του 2015. Μας είπε ο κύριος Δένδιας ότι πρέπει να συζητάμε αλλιώς. Τον ακούω, αλλά δεν τον ακούνε πολλοί σε αυτή την αίθουσα, φοβάμαι κύριε Δένδια. Νομίζω ότι με τα στοιχεία που σας παρουσιάσα, οι εκφράσεις που έχουν ακουστεί εδώ πέρα δεν ταιριάζουν. Υπάρχουν προβληματικά στοιχεία μέσα σε αυτό το νόμο, να τα συζητήσουμε αν υπάρχει, αλλά ότι ο Τσίπρας είναι ο Πρωθυπουργός των πληστηριασμών, ότι δεν υπάρχει καμία προστασία, αυτά φοβίζουν τον κόσμο, προσπαθούν να το τρομοκρατήσουν τον κόσμο, δημιουργούν προβλήματα στην ανακεφαλοποίηση και δεν βλέπω ποιος κερδίζει από αυτή τη διαδικασία. Νομίζω αν θέλατε να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση, θα έπρεπε να μιλήσετε και στους δικούς σας βουλευτές και το Πασόκ να μιλήσει και στους δικούς σας βουλευτές. Για τον κύριο Θεοχάρη έχω χάσει κάθε ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξει, αλλά πάντα, επειδή είμαι καλοπροαίρετος όπως ξέρει ο Χάρης, πάντα υπάρχει ελπίδα για όλους. Προτού δώσω το λόγο